Αν το σκεφτείτε, όλα όσα ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα, για το γαλαξία μας, αλλά και για το σύμπαν γενικότερα, είναι φως. Ό,τι μαθαίνουμε προκύπτει από πολλές διαφορετικές αναλύσεις του φωτός που φτάνει στη Γη από κάποιο μακρινό μέρος του σύμπαντος. Μάλλον, όχι ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες, αν και πολύ πρόσφατες, έχουν διευρύνει τις γνώσεις μας. Ο λόγος γίνεται για τις περίφημες διαστημοσυσκευές, που είναι ρομποτικοί εξερευνητές και αποτελούν τα μάτια μας και τα αυτιά μας στο σύμπαν. Εδώ λοιπόν θα ασχοληθούμε με έναν τομέα που η ρομποτική δεν είναι απλή ευκολία ή πολυτέλεια, αλλά μονόδρομος. Οι συσκευές αυτές είναι κινητά εργαστήρια, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται έρευνες, πειράματα, δειγματοληψίες, φωτογραφίσεις και διατηρούν ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας μαζί μας πίσω στη Γη. Πάμε να δούμε τις πιο γνωστές διαστημοσυσκευές. Τα Voyager 1 και 2 εκτοξεύτηκαν το 1977 με στόχο την εξερεύνηση εξωτερικά του ηλιακού συστήματος. Οι αποστολές αυτές ήταν οι πρώτες που έφτασαν μέχρι τους εξωτερικούς πλανήτες, δηλαδή πέρα από τη ζώνη των αστεροειδών, όπου ουσιαστικά από εκεί και πέρα η στερεά κατάσταση αρχίζει να σπανίζει. Εκεί προσέγγισαν τους αέριους πλανήτες, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, προσφέροντάς μας πολύτιμες πληροφορίες και υπέροχες φωτογραφίες. Το 2012, το Voyager 1 εξήλθε του ηλιακού συστήματος. Του πήρε δηλαδή 35 χρόνια περιδυνήσεων να ανηφορήσει κόντρα στο βαρυτικό πεδίο του ήλιου και να αρχίσει να ακολουθεί ευθεία τροχιά στο κενό έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Είναι άξιο αναφοράς δε για την κατανόηση του χρόνου μέσα στον οποίο λειτουργούν οι αστρονόμοι ότι προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έξοδος από το ηλιακό μας σύστημα, έπρεπε να περάσει ένας χρόνος ώστε να επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις. Και έτσι, η επίσημη ανακοίνωση από την NASA έγινε το 2013. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το γεγονός ότι επειδή το Voyager ήταν προγραμματισμένο να κάνει ταξίδι χωρίς επιστροφή, πάνω του φορτώθηκε ένας χρυσός δίσκος με πληροφορίες για τη Γη και το ανθρώπινο γένος. Σε τι γλώσσα άραγε θα γράφατε εσείς αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να μπορεί να τις διαβάσει οποιοδήποτε? Το αδερφάκι του, το Voyager 2, αποφασίστηκε να μην αποχωρήσει κατευθείαν από το ηλιακό σύστημα. Έτσι, παρέμεινε για λίγο σε ελλειπτική τροχιά, έχοντας τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφίσει από κοντά τον ουρανό και τον Ποσειδώνα. Το Νοέμβριο του 2018 ακολούθησε και αυτό την πορεία του Voyager 1, βγαίνοντας από το ηλιακό μας σύστημα στο μεσοαστρικό διάστημα. Ας δούμε μερικές από τις εικόνες που φωτογράφησαν. Τα δύο δίδυμα Voyager αναμένεται να παραμείνουν ενεργά μέχρι το 2025. Αλλά θα συνεχίσουν το ταξίδι τους εκτός λειτουργίας, κουβαλώντας για πάντα τα ίχνη της ανθρωπότητας στο ανοιχτό διάστημα. Η επόμενη διαστημοσυσκευή παίρνει το όνομά της από τον πρώτο κοσμολόγο, τον Edwin Hubble. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, που τέθηκε σε τροχιά το 1990, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δορυφορικά τηλεσκόπια. Κινείται δηλαδή σε τροχιά γύρω από τη Γη. Από την έναρξη της αποστολής του μέχρι σήμερα, μας έχει στείλει χιλιάδες φωτογραφίες εξαιρετικής ανάλυσης. Μία από τις πιο γνωστές εκτιμάται πως περιλαμβάνει περίπου 10.000 γαλαξίες. Τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της αποστολής του, το Hubble συνεχίζει να μας εκπλήσει και να αποτελεί τα μάτια μας στο σύμπαν. Ο βασικός του στόχος είναι η μέτρηση της σταθεράς του Hubble, που είναι ο ρυθμός της διαστολής του σύμπαντος, σύμφωνα με την ισχύουσα θεωρία πλέον για τη μεγάλη έκρηξη. Πρέπει δηλαδή, μέσα από την ανάλυση του φωτός που λαμβάνει, να ανιχνεύσει την αργή διαδικασία της διαστολής του σύμπαντος. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιεί τη μέθοδο των μεταλλητών κυφίδων, αστέρες που πάλλονται χωρίς να εκπέμπουν με σταθερή ένταση. Το γεγονός και μόνο ότι αναβοσβήνουν είναι ικανό για να μπορέσουμε εμείς να υπολογίσουμε την απόστασή τους από εμάς. Αλήθεια, εσείς πώς θα μπορούσατε να υπολογίσετε την απόσταση μιας φωτεινής πηγής χωρίς να ξέρετε πόσο είναι το πραγματικό της μέγεθος? Το Hubble αποτελεί έναν από τους καλύτερους φωτογράφους στην υπηρεσία της επιστήμης αλλά και της καλλιτεχνικής αστροφωτογραφίας. Λόγω της θέσης του, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μπορεί να φωτογραφίζει εκτός της γηγενής ατμόσφαιρας, η οποία αλλοιώνει την εικόνα. Η Rosetta είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, ένα εξερευνητικό όχημα, Space Probe, που μεταφέρει ένα όχημα προσεδάφισης, το PhyLAE, το πρώτο όχημα που προσεδαφίστηκε με επιτυχία σε έναν κομίτη. Το όνομα Rosetta και PhyLAE δεν είναι καθόλου τυχαία. Το ερευνητικό διαστημόπλοιο Rosetta πήρε το όνομά του από τη στήλη της Ροζέτας, ενώ το ερευνητικό σκάφος PhyLAE πήρε το όνομά του από το ομώνυμο αρχαίο Αιγυπτιακό νησί, στο οποίο βρέθηκε ένας οβελίσκος που χρησιμοποιήθηκε μαζί με τη στήλη της Ροζέτας στην αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής των Αιγυπτίων, κάνοντας έτσι τον πολιτισμό τους να περάσει από την προϊστορία στην ιστορία. Σε ένα αστρονομικό ανάλογο αποκρυπτογράφησης των μυστικών της δημιουργίας του ηλιακού μας σύμπαντος, οι επιστήμονες αποφάσισαν να εξεχνιάσουν τις απαρχές της δημιουργίας του και να ελέγξουν για ίχνη ζωής ή νερού στους κομήτες. Οι κομήτες, λόγω του μικρού τους όγκου, ψύχτηκαν γρήγορα κατά τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος, διατηρώντας αρκετά τεκμήρια πάνω τους, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα σώματα, όπου έχουν πλέον εξαλειφθεί όλα τα τεκμήρια λόγω της επίδρασης της βαρύτητας
και της υψηλής θερμοκρασίας. Η Ροζέτα εκτοξεύτηκε το 2004 με αποστολή τη μελέτη του κομίτη 67P, που βρίσκεται κοντά στο Δία. Το 2014 η Ροζέτα έφτασε στον κομίτη και κατάφερε να μπει σε τροχιά γύρω του, ενώ η ρομποτική συσκευή Φυλάε προσεδαφίστηκε στη συνέχεια στην επιφάνεια του κομίτη. Στις μόλις 2 γήινες ημέρες που υπηρέτησε ο Φυλάε την επιστήμη, κατάφερε να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την φύση των κομιτών. Η αποστολή της Ροζέτα τερματίστηκε το 2016 με την πρόσκλησή της πάνω στην επιφάνεια του κομίτη. Για να κατανοήσουμε πόσο δύσκολη είναι η προσέγγιση και η προσεδάφιση ενός αντικειμένου σε ένα τόσο μακρινό σε απόσταση αντικείμενο, ας δούμε μια εξομοίωση των τροχιών που ακολούθησαν τόσο η Ροζέτα με μοβ χρώμα, όσο και ο κομίτης 67P. Με πράσινο χρώμα. Η αποστολή του διαστημικού οχήματος Cassini ήταν μια κοινή αποστολή της NASA, της ESA και της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Το Cassini εκτοξεύτηκε το 1997 προκειμένου να μελετήσει τον Κρόνο και τους δακτυλίους του, οι οποίοι αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος δορυφόρων. Το όνομά του το πήρε από τον Ιταλό αστρονόμο Giovanni Domenico Cassini με αρκετούς απογόνους του επίσης αστρονόμους, ο οποίος τον 17ο αιώνα μελέτησε τους δακτυλίους του Κρόνου. Το 2004 το Cassini πλησίασε τον πλανήτη και μπήκε επιτυχώς σε τροχιά γύρω του, στέλνοντας μας έτσι πληθώρα δεδομένων πίσω στη Γη. Μαζί του μετέφερε και το εξερευνητικό όχημα Huygens, μια μικρή διαστημοσυσκευή εξερεύνησης που προσεδαφίστηκε στο δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα. Ο Christian Huygens, Ολλανδός μαθηματικός και αστρονόμος, ήταν ο κυριότερος εκφραστής της σχηματικής φύσης του φωτός. Η αποστολή τερματίστηκε το 2017 με απόλυτη επιτυχία. Πέρα όμως από την προσφορά επιστημονικής γνώσης, η αποστολή των Cassini Huygens πρίκησε τον κόσμο των αστρονόμων με μια εξαιρετική και πρωτόγνωρη εμπειρία συνεργασίας 17 εθνικοτήτων, που για πολλούς θεωρείται σχεδόν εισάξια της επιστημονικής γνώσης. Οπλισμένη με χιούμορ αυτή τη φορά η NASA έστειλε για την επιθεώρηση του Δία την Ήρα. Εκτοξεύτηκε το 2011 και για την επίσκεψή του στον πλανήτη Γίγαντα του χρειάστηκαν μόλις 5 χρόνια για να φτάσει, διατηρώντας μέση ταχύτητα 209.000 χιλιόμετρα την ώρα και διανύοντας συνολική απόσταση 2,8 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Για την τροφοδότηση του Τζούνο χρησιμοποιείται μια συστοιχία τριών ηλιακών πάνελ, γεγονός που αποτελεί πρωτοτυπία για τη διαστημική αποστολή τέτοιας απόστασης από τον ήλιο. Στόχος είναι η μελέτη της ατμόσφαιρας και των ενδότερων στρωμάτων του Δία, για την ανάλυση της σύνθεσής του και τον καθορισμό της δημιουργίας του. Επίσης, αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τη γενικότερη θεωρία της αστρογένεσης, η οποία ακόμα δεν δικαιολογεί με βεβαιότητα για ποιο λόγο ο πλανήτης Δίας δεν μετατράπηκε σε άστρο. Επιβάτης στο Τζούνο είναι και μια αλουμινένια πλάκα που απεικονίζει ένα πορτρέτο του Γαλιλαίου και αναγράφει ένα κείμενο που έγραψε ο ίδιος τον Ιανουάριο του 1610 καθώς μελετούσε τον Δία. Μέχρι σήμερα, το Τζούνο μας έχει δώσει εκπληκτικές εικόνες και επιστημονικές γνώσεις και αναμένεται να κάνει το ίδιο μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής του το 2021. Η απήκηση του Άρη άρχισε με τα ρομπότ, που ήταν και τα μόνα που μπορούσαν να αντέξουν τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούσαν στην επιφάνειά του, τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε τοξικότητα χημικών ενώσεων. Το project Mars Rovers έχει στείλει μέχρι σήμερα 4 ρομπότ που είναι ταυτόχρονα φωτογράφοι, εξκαφείς, κινητά εργαστήρια και εξερευνητές. Το 1997 εστάλει πρώτο το Sojourner, το 2004 τα δίδυμα Spirit και Opportunity και το 2012 το Curiosity. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Opportunity έχει πάψει τη λειτουργία του από το 2018. Ο λόγος είναι ότι καλύφθηκαν τα πάνελ του από σκόνη ύστερα από μια ανεμοθύελα, γεγονός που διέκοψε την τροφοδοσία του. Κάποια μικρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο νεαρότερο Curiosity, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν ώστε μέχρι και σήμερα να συνεχίζει το καθήκον του. Σκοπός των αποστολών αυτών είναι η μελέτη του εδάφους και της ατμόσφαιρας του Άρη και η αναζήτηση ενδείξεων ύπαρξης ζωής στο παρελθόν σε αυτόν τον πλανήτη. Η αποστολή της διαστημοσυσκευής New Horizons, Νέοι Ορίζοντες, που εκτοξεύτηκε το 2006, είχε ως στόχο να μελετήσει τα τμήματα του ηλιακού συστήματος έξω από την τροχιά του Ποσειδώνα και τη μυστηριώδη ζώνη Κουίπερ, απομεινάρια της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. Στη ζώνη του Κουίπερ ανήκουν και οι τρεις πλανήτες Νάνι, ο Πλούτονας, ο Χαουμέια και ο Μάκε-Μάκε. Το καλοκαίρι του 2015, το New Horizon έφτασε στη μικρότερη απόσταση που έχει πλησιάσει ποτέ ανθρώπινο αντικείμενο στον Πλούτονα, στέλνοντας τις πρώτες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Το ενδιαφέρον με το New Horizons είναι ότι η τεχνολογία του επιτρέπει την αναπροσαρμογή της πορείας του με τηλεχειρισμό, ενώ διαθέτει και έξυπνες λειτουργίες όπως η χειμερή ανάρκη, που του επιτρέπουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Για να μάθετε περισσότερα για τις διαστημοσυσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε μέσα από το βοηθητικό οδηγό.